Χαιρετίζουμε τα μεγάλα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν αυτές τις μέρες με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Θέλουμε και σήμερα από αυτό το βήμα να εκφράσουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας, την οδύνη και τη συντριβή μας για τον άδικο χαμό τόσο αθώων συνάνθρωπών μας. Μετρηθήκαμε και βρεθήκαμε λιγότεροι για τη μετοπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών που άφησε πίσω τους 57 νεκρούς, στην πλειοψηφία τους νέους ανθρώπους δεν επαρκούν γενικόλογες υποσχέσεις για την αναζήτηση των αιτιών, όταν μάλιστα αυτές γίνονται κατόπιν τραγικών συμβάντων. Υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες. Διαμαρτυρόμαστε και διαδηλώνουμε για την απαξίωση του δημόσιου αγαθού των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, των ιδιωτικοποιήσεων, της απαξίωσης των συνδικαλιστικών παρεμβάσεων που κατήγγειλα με το πιο εμφαντικό τρόπο αυτές τις πολιτικές. Τα σωματεία των εργαζομένων είχαν καταγγείλει επανειλημμένα τις τεράστιες ελλείψεις και τα απαρχαιωμένα συστήματα ελέγχου τα οποία θα οδηγούσαν σε δυστύχημα. Δεν τα άκουσε ποτέ κανείς. Άκουσαν όμως τα καλοπληρωμένα στελέχη της εταιρείας. Δεν θα ανεχθούμε τη συγκάλυψη και την απόδοση ευθυνών μόνο στο ατομικό λάθος ή στο φταίμε όλοι. Το δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα της συνδυασμένης νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης που υποβαθμίζει τα δημόσια αγαθά όπως αυτό των συγκοινωνιών, των εργασιακών σχέσεων, της υγείας, της ενέργειας, της παιδείας, της ασφάλειας των πολιτών και των εργαζομένων. Βιώσαμε τις τραγικές συνέπειες αυτών των πολιτικών στην πανδημία με τους χιλιάδες νεκρούς ως αποτέλεσμα της συστηματικής αδιαφορίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι υποσχέσεις με ταυτόχρονη μνημονή στο δόγμα για λιγότερο κράτος προς όφελος των κερδών και των συμφερόντων των αγορών αποδεικνύει κατά τρόπο οδυνηρό ότι το ποτέ ξανά θα σημαίνει και την επόμενη φορά. Ενώ σε άλλες χώρες γίνονται συζητήσεις για επαναφορά τομέων που έχει ο ιδιωτικός τομέας πίσω στο δημόσιο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τούτη την ώρα που είναι ακόμα νοπό το χώμα από τις κηδείες των θυμάτων, ψηφίζει νομοσχέδιο για ιδιωτικοποίηση του νερού. Αν δεν μάθαμε τώρα ότι αυτή η πολιτική είναι καταστροφή, πότε θα το μάθουμε? Να μην αφήσουμε να συνεχιστεί το κακό. Αγωνιζόμενοι για μια διαφορετική πολιτική που θα αξιολογεί ως προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και όχι τα κέρδη των ιδιωτικών εταιριών που λιμένονται τον δημόσιο πλούτο. Με την επιστροφή στο δημόσιο αρμοδιοτήτων άσκησης πολιτικής αλλά και δομών που αφορούν κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες που δόθηκαν στους ιδιώτες τα προηγούμενα χρόνια και που θα είναι επαρκώς χρηματοδοτούμενες και στελεχωμένες με μόνιμο προσωπικό. Μέσα όμως αυτό το ζωφερό κλίμα της αναξιοκρατίας, της γεγεμένης διαφοράς, της εγκληματικής αδιαφορίας για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων αναδύθηκε και ένας άλλος κόσμος ελπίδας. Αυτός της οργανωμένης συνολικής δράσης και της αλληλεγγύης των εργαζομένων, των συνδικάτων που απαξιώθηκαν και λιδωρήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά που εδώ, όπως και πριν, στην πανδημία, ανέδειξαν έγκαιρα τους κινδύνους και νοιάστηκαν για τις ζωές των ανθρώπων. Συνεχίζουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού στην 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση την 5η, 16 Μαρτίου, ενώνοντας την φωνή των δημοσίων υπαλλήλων με αυτή των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με τη φωνή της νεολαίας, τη φωνή των συνταξιούχων, για να απαιτήσουμε με την γενική πανεργατική απεργία να έρθουν στην επιφάνεια οι πραγματικοί ένοχοι του εγκλήματος των τεπών και να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπαίτιους. Να σταματήσει η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της εμπορευματοποίησης και της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών με αυτά τα κριτήρια. Να σταματήσει να αντιμετωπίζεται η προστασία της εργασίας και της ζωής ως κόστος. Το έγκλημα των τεπών δεν θα συγκαλυφθεί. Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει. Ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.